27 Τρίτου 2019, Αποστολή Φωτός 117, οι έξι άγγελοι, μέρος τρίτο και τελευταίο. Είχε πλέον νυχτώσει, ήμουν ολομόναχος, με μόνη παρέα τη σκέψη μου. Λογιζόμουν όλα αυτά που άκουσα από τον Κύριό μου, όλα αυτά που νωρίτερα της ημέρας μου είχαν πει οι έξι άγγελοι. Είχα σταθεί στη λέξη συνείδηση. Σκεφτόμουν τι καλά θα ήταν να υπήρχε συνείδηση από την πρώτη μέρα γεννήσεως του πρώτου ανθρώπου. Τότε όλα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για τα πάντα. Θα είχαν αποτραπεί τόσα δεινά, τόσα αμαρτήματα. Ποτάμια αίματος ανά των αιώνων που χύθηκαν για πολέμους και συνωμοσίες δεν θα είχαν χυθεί. Μα προπαντός θα είχε αποτραπεί η σταύρωση του ίδιου του Θεού, του Ιησού Χριστού μας. Όσο σκεφτόμουν όλα αυτά, τόσο περισσότερο ένιωθα ότι αυτός ο κόσμος δεν με χωρά. Ούτε εγώ χωρώ μέσα σε αυτόν. Είναι τόσο υπολογίσιμος και μικρός. Γι' αυτό δεν δέχτηκε πάνω του την παρουσία του Κυρίου μας. Όσοι διδακτήκαμε από εκείνον, νιώθουμε και βλέπουμε πεντακάθαρα την μικρότητα και την ματαιότητα των πάντων. Όταν λέω ότι δεν χωρώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν το λέω από έπαρση και περηφάνεια, όχι. Μακριά από εμένα και όλους τους χριστιανούς αυτά τα μυαρά συναισθήματα. Εννοώ ότι δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Τα αληθινά είναι αλλού, είναι στα επουράνια και όχι στα καθημερινά. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Ακριβώς όπως έγινε με την πράξη του Ιούδα. Χωρίς να θέλω να τον κατακρίνω, γιατί κάποιος έπρεπε να παίξει και αυτόν τον ρόλο στις τότε συνθήκες. Εκείνος είχε πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή. Κανείς άλλος ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί αυτόν τον ρόλο όταν η ψυχή του είχε ερωτηθεί. Από τον Θεό εκεί στα ουράνια πριν κατέβει ακόμα κάτω και γεννηθεί σαν Ιούδας, σαν φθαρτό πλάσμα. Τι όμορφος λοιπόν θα ήταν ο κόσμος αν υπήρχε συνείδηση. Κανείς μα κανείς δεν θα τολμούσε ούτε καν να διανοηθεί, να σταυρώσει τον Θεό. Ενώ έβλεπαν τις μυριάδες τάγματα που έκανε παντού, δεν πίστεψαν ότι μόνο ο Θεός του μπορεί να το κάνει αυτό. Ότι μόνο εκείνος ποτέ δεν είπε σε κανέναν τι μου δίνεις για να σε ευεργετήσω. Μόνο εκείνος δεν έκανε το οτιδήποτε με υπολογισμούς του οποιοδήποτε κέρδους. Σκέφτομαι ακόμα καθώς ολομόναχος είμαι στο σπήλαιο της εξορίας, ότι αν ο Κύριός μου, αν ο Θεός Πατέρας του Σύμπαντος και ο Θεός του Σύμπαντος δεν είχαν δώσει ιερή υπόσχεση για τη σωτηρία όλων μας, θα τους αγαπούσαμε το ίδιο. Θα τους ακολουθούσαμε το ίδιο πιστά και με απόλυτη εμπιστοσύνη. Ή όλοι μας τώρα και για τους επόμενους αιώνες, έως την έλευσή του, ακολουθούμε τη ροή ενός υπολογίσιμου σχεδίου βημάτων μας. Ίσως αυτή η απορία μου δεν λυθεί ποτέ. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα κρυμμένα της κάθε ψυχής και καρδιάς. Εύχομαι να μην έχει συμβεί αυτό πάνω μας και μέσα μας, σε κανέναν άνθρωπο. Αξίωσέ μας, Θεέ μου, τα συναισθήματά μας να είναι αληθινά, όπως αληθινά ήταν και τα δικά σου. Όταν εκεί, πάνω στο Σταυρό, θυσιάστηκες για δικαίους και αδίκους. Θυσιάστηκες για όλους μας, δίχως να σκεφτείς να γίνει θυσία σου εξαίρεση για αιώνια ζωή μόνο για αυτούς που σε αγάπησαν αληθινά. Όχι, Κύριέ μου, εσύ ποτέ δεν έβαλες όρια αγάπη στα πλάσματά σου για όλους μας. Μας αγάπησες ακριβώς όλους το ίδιο. Μόνο ένας αληθινός Θεός θα το έπρατε αυτό. Αλληλούια. Αμήν.